27 Μαρτίου που η Αφροδίτη μπαίνει στα ψάρια, για σας των πρώτων ημερών, επειδή συμμετέχει και ο ουρανός που είναι το απρόβλεπτο, σημαίνει μια απρόβλεπτη γνωριμία, μια απρόβλεπτη σχέση, κάτι το οποίο θα είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό και θα δώσει την ευκαιρία να κάνετε αλλαγές οι οποίες είναι μοναδικές. Τα λιοντάρια μας επηρεάζονται από αυτή την Πανσέλινο, δεν είναι δυσαρμονική, ειδικά αν είστε γεννημένοι πρώτη μέρα. Εσείς τις πρώτες μέρες είστε λίγο μπερδεμένοι. Από τη μία ο ουρανός φέρνει θέματα τα οποία έχουν σχέση με την επαγγελματική ζωή, αλλά και με μία αλλαγή που θέλετε να κάνετε. Από την άλλη, μεθαύριο είναι μία εξαιρετική μέρα για να κάνετε μία γνωριμία και για να προωθήσετε ένα οικονομικό θέμα. Κάτι απρόσμενο, είναι πάρτε και ένα λαχείο. Κάτι που δεν το περιμένετε, εν πάση περιπτώσει. Ή των τελευταίων ημερών, λιοντάρια, είστε σε μια πολύ καλή φάση, ο Δίας ευνοεί, παιδιά, σχέσεις, δημιουργίες. Προσέχετε εκεί το Μάιο, κάτι μπορεί να υπάρξει ένα εμπόδιο, το οποίο όμως για σας δεν είναι τόσο σοβαρό. Οι Παρθένοι μας θα έχουν διλήμματα σε θέματα που έχουν σχέση με τα οικονομικά και τα τρέχοντα οικονομικά, αλλά και τα οικονομικά άλλων. Από πάρα πολύ καιρό σας λέω ότι ο Δίας είναι πάρα πολύ ευχάριστος για την οικογενειακή σας κατάσταση, για θέματα κίνητης περιουσίας, όμως κάνετε κάποιες υπερβολές, ειδικά αν είστε γεννημένοι τελευταίες μέρες, έτσι όπως είπαμε, εκεί γύρω στις τέλος Απριλίου με αρχές Μαΐου. Θα παρατηρήσετε ότι ναι, έχετε κάνει μία υπερβολή η οποία είναι σημαντική, τόσο με σχέσεις ή συνεργασίες, όσο και με τις διαπροσωπικές σας φιλίες ή την κοινωνική ζωή. Όμως, παρόλα αυτά και παρά το γεγονός ότι μπορεί να γίνονται κάποια πράγματα τα οποία δεν είναι μετρημένα, ουσιαστικά είστε σε μια πολύ καλή φάση. Χθεσινή όψη, η οποία άγγιζε εσάς που είστε γεννημένοι γύρω στις 14 του μηνός, είναι μια εξαιρετική ημερομηνία για εσάς για να κάνετε δύσκολα πράγματα και η οποία επαναλαμβάνεται μέσα στο Σεπτέμβριο. Αν λοιπόν αρχίσατε κάτι το οποίο είναι σημαντικό και το οποίο έχει σχέση με την προσωπική σας ζωή, τη συναισθηματική ακόμα και τη δράση σας, θυμηθείτε ότι ο Σεπτέμβριος, που ήδη αρχίζουν να αλλάζουν τα ζώδια, από Νοέμβριο ο Δίας φεύγει από τον Τοξότη και πάει στον Εγώκερο και για σας είναι κάτι πάρα πολύ καλό, θα δείτε τα σχέδιά σας να πραγματοποιούνται, άρα λοιπόν προσέχετε αυτόν τον καιρό, απλώς μην κάνετε λάθη. Ζυγάκια μου, τις πρώτες μέρες σας αγγίζει αυτή η Πανσέλινος. Με τον σύντροφο ή του συνεργάτη έχετε κάποια θέματα να ρυθμίσετε. Αν κυνηγήσατε ένα οικονομικό θέμα ή κάτι που έχει σχέση με την υγεία σας ή την υγεία των δικών σας, εχθές ειδικά, θα δείτε ότι τον Σεπτέμβριο... Όχι, θα δείτε ότι... Ναι, τον Σεπτέμβριο που σας λέω πάλι θα έχετε μία επιτυχία στον τομέα αυτό. Αυτό τον καιρό μπορεί να είναι μπερδεμένα λίγο θέματα εργασίας ή ακόμα και υγείας, την οποία θα πρέπει να προσέχετε. Όμως, εσείς των τελευταίων ημερών, αυτές τις μέρες, είστε πάρα πολύ καλά και δεν είστε όπως τα άλλα ζώδια που λέω ότι κάνετε υπερβολές. Ή των τελευταίων ημερών ζυγή, μπορείτε να βρείτε λύσεις σε προβλήματα τα οποία έχετε με την οικογένεια ή με την ακίνητή σας περιουσία. Από τώρα και για 2 μήνες ακόμα ο Δίας θα ευνοεί εσάς των τελευταίων ημερών, γιατί και η Αφροδίτη ευνοεί τη συναισθηματική σας ζωή και ο Δίας. Μπερδεμένο θέμα υγείας εργασίας, το οποίο αν δεν θα φύγει ο Δίας, ο Ερμής από εκεί, θα ξεμπερδευτείτε. Για τους σκορπιούς μας, η χθεσινή μέρα, παραδείγματος χάρη, είναι πολύ συμβολική. Συμβολική γιατί άγγιζε τον Πλούτονα που είναι ο δικός σας κυβερνήτης. Ο Άρης βέβαια απέναντι από το ζώδιό σας φέρνει σκοτούρες και μπελάδες και καυγαδάκια, όμως αυτό το κάτι μεγάλο που αρχίζετε τώρα, που θέλετε να κάνετε τώρα, θα δείτε ότι τον Σεπτέμβριο, όταν ο Δίας, όταν ο Άρης ξαναπάει σε ευνοϊκό για σας ζώδιο, θα μπορέσετε να πραγματοποιήσετε τα σχέδιά σας, γιατί είναι μια πάρα πολύ σημαντική περίοδος, η οποία με κόπους και βάσανα, ας το πω, μπορείτε να πραγματοποιήσετε. Άρα λοιπόν προσπαθήστε να επωφεληθείτε. Η Πανσέλινος αυτή σας φέρνει σε διλήμματα, αλλά δεν είναι ουσιαστική, και η της πρώτης μέρας, μεθαύριο, περιμένετε να έχετε μία πρόσμενη συνάντηση ή κάτι απρόσμενο, το οποίο είναι πολύ πολύ σημαντικό.
Οι τοξότες των πρώτων ημερών είναι σε μια πολύ καλή φάση. Αυτή η Πανσέλινος μπορώ να πω ότι είναι θεαματική. Μπορεί να έχετε διλήμματα, όμως είναι σαν να ξεκινάτε κάτι καινούριο, γιατί όπως είπαμε σήμερα αρχίζει ο νέος αστρολογικός χρόνος. Το 2019 αρχίζει από σήμερα με την Ισημερία, με την είσοδο του ήλιου στον Κριό, που είναι και η επίσημη μέρα της Άνοιξης. Για σας λοιπόν της πρώτης μέρας σημαίνει κάτι πάρα πολύ καλό. Μπορεί να έχετε διλήμματα, ουσιαστικά όμως είστε σε μια πολύ καλή φάση. Προωθήστε ένα οικονομικό θέμα το οποίο θα το κυνηγήσετε. Με εκείνα τα οικογενειακά σας πρέπει να προσέχετε εκεί γύρω στο Πάσχα. Εσείς που είστε γεννημένοι δεύτερο δεκαήμερο, δηλαδή γύρω στις 10 του μηνός, 10-12 του μηνός, έχετε μια περίεργη εικόνα μου δείχνει για τα οικογενειακά ή μέλη της οικογένειας. Ή τα βλέπετε εσείς διαφορετικά ή υπάρχει μια θολούρα, μια εξαπάτηση. Και από μεθαύριο που μπαίνει και η Αφροδίτη, μπαίνει και αυτή στο παιχνίδι. Εγώ και της πρώτης μέρας είστε σε μια εντελώς αντιφατική φάση. Από τη μία, η Πανσέλινος αυτή φέρνει δίλημα για οικογενειακά και επαγγελματικά, και από την άλλη η αλλαγή που θέλετε να κάνετε από την ερχόμενη εβδομάδα δείχνει το καλό της πρόσωπο. Είναι μια καλή αλλαγή. Και μάλιστα, αν είστε γεννημένοι γύρω στις 10-13 του μηνός, μία προσπάθεια που κάνατε τώρα θα την επαναλάβετε το Σεπτέμβριο και σιγά σιγά θα καταφέρετε με δυσκολία μεν, αλλά αυτό που θέλετε να κάνετε. Με πρόσωπα του περιβάλλοντος ακόμα είναι λίγο μπερδεμένα τα πράγματα και εκεί μες στο Πάσχα έχει ένα μπέρδεμα. Συγγενείς είναι φίλοι, είναι ένα τέτοιο πράγμα, μια θολή κατάσταση, αλλά η δύναμη δικιά σας φέτος μπορεί να σας οδηγήσει σε σημαντική επιτυχία. Για τους υδροχώους των πρώτων ημερών, η Πανσέλινος αυτή δεν είναι κακή. Θα μπορούσα να πω ότι έχετε ένα δίλημα στο τι πρέπει να κάνετε στην καθημερινή σας ζωή ή τι πρέπει να κάνετε μελλοντικά. Έχετε βέβαια θέματα που απασχολούν το σπίτι και την οικογένεια, επαναλαμβάνω. Ο Άρης ακόμα θα παραμείνει εκεί και δείχνει εντάσεις. Ίσως δεν θα πρέπει να συζητήσετε τώρα τα οικογενειακά σας θέματα, αλλά από την 1η Απριλίου που μπαίνει ο Άρης στους διδύμους θα έχετε μία θαυμάσια ευκαιρία ώστε να επιλύσετε θέματα. Τα οικονομικά είναι ακόμα μπερδεμένα, αλλά εσείς των τελευταίων ημερών είστε σε μια πολύ καλή ετεροχρονικά θα μπορέσετε να κάνετε αυτά που δεν μπορείτε αυτή τη στιγμή. Ή των τελευταίων ημερών είναι καλύτερα αν μπορείτε να αναβάλλετε υποθέσεις που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν εμπλοκές, καλύτερα να τις αναβάλλετε για τον Απρίλιο που θα είναι καλύτερα, θα είναι και ο Ερμής σε ορθή φορά, γιατί τα οικονομικά είναι ακόμα μπερδεμένα. Για τα ψαράκια, η Πανσέλινος αυτή έχει θέματα που έχουν σχέση με τα οικονομικά και τα τρέχοντα οικονομικά, αλλά και τα οικονομικά άλλων. Από την 1η Απριλίου είναι, ακόμα κι αν είναι ανάδρομος ο Ερμής, ακόμα κι αν ο Δίας σας κάνει να κάνετε κάποιες υπερβολές εσείς των πρώτων ημερών, είναι καλύτερη περίοδος από ότι από την 1η Απριλίου που ο Άρης περνάει στους διδύμους και θα σας δείξει αν έχετε κάνει κάποια λάθη ή κάποιες υπερβολές γενικά. Από μεθαύριο που η Αφροδίτη μπαίνει στο ζώδιό σας, εσείς των πρώτων ημερών περιμένετε κάτι απρόσμενο, το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίτσα.